Εδώ λοιπόν είναι και ο Δημήτρης, ο πρώτος τελευταίος της γιορτής της Πέτρας. Γεια σου, Δημήτρη! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Επίσης, θα τα πούμε μετά. Καλή χρόνια πολλά! Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά επίσης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι και ο 11ος, θα έλεγα, της σειράς, ο φίλος μας. Βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις και τώρα μάλλον θα πάμε την πίσω μεριά γιατί έχουμε τον ήλιο φάτσα. Νοτιά μας δίνει εδώ το μετεωρολογικό, τα πουλιά θα φύγουν ανάποδα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τις 7 του Γενάρη του 2023. Θα δούμε και αυτούνου το χαβά και τον κόπο του. Πάμε να λάβουμε θέση. Δημήτρη, πάμε. Τελικά τραβήχτηκα λίγο πιο πίσω. Τα πουλιά αριστερά θα φύγουν λογικά. Ντάλα μεσημεριού, 20 βαθμοί θερμοκρασία στην καρδιά του χειμώνα. Και άπνοια. Άπνοια, νυνημία έχουμε αυτή τη στιγμή. Του ευχηθήκανε και τα φιλαράκια του καλή επιτυχία. Ωραία, ωραία φύγανε και τα έχει βάψει και κόκκινα για το σαΐνι. Έτσι, έτσι, γυρίσανε τώρα εδώ πλάτες. Του τα παίρνει λέει το σαΐνι και ας είναι και κόκκινα βαμμένα. Ωραία, στρόγγυλα μπαλάτα μέχρι στιγμής. Και πετάνε εκεί έτσι. Και από τη δεξιά πλευρά. Απλώς σαν και έχουν πιάσει όλες τις πλευρές, γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα μπροστά μας. Και εδώ άμα γυρίσω και ζουμάρω εκεί θα δούμε τα πίσω μας. Αυτά εδώ είναι τα πίσω μας. Λοιπόν, έχουμε κάποια φυσικά εμπόδια. Εμείς θα πάμε βέβαια τώρα πιο πάνω. Εδώ. Τα ξεπεράσαμε μετακινώντας λίγο την κάμερα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα περιστήρια του είναι ίδια. Έχουν αυτό εδώ το πλάνο εδώ, αυτό το μοτίβο έτσι. Ναι, είναι ακίνητες μπάλες. Μπράβο ρε Δημητρά, πρώτη φορά έρχομαι και πραγματικά είναι μέχρι στιγμής εντυπωσιακός. Απλά είναι ο καιρός λίγο περίεργος, δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν, δηλαδή να τα δούμε μούρι αυτό. Όχι να σταθεροποιηθούν, τα πουλιά σταθερά είναι. Μας έχουν γυρίσει λίγο ανάποδα, έτσι εκεί. Έτσι πετάνε. Μπαλονάτα. Και δεν χαλάνε καθόλου τη φτερουγισιά. Ναι, εκεί έτσι, ξερά. Κάτσε, βλέπουμε το άλλο μάτι ένα τέλεια. Να το σπέρασε. Αυτό να έβλεπα. Και ήθελα να περάσει και αυτός μπροστά από τη μηχανή να τον εδούμε. Ωραίος είναι, πολύ ωραίος. Είναι λίγο πλάγια όμως γαμώ. Δεν τα έχω έτσι μούρι, μάγουλο, λόγο. Πίσω από το μπροστά από το κουμπάσο του έχει ένα γκρεμό. Δεν μπορούσα, έπρεπε να πάω εκεί κανονικά. Δεν γινόταν, παιδιά. Το μόνο που δεν μπορούσα να κάνω. Λοιπόν, τον αφήνω και αυτό να σιγά σιγά. Να δείτε τα μπόγια και να δω. Ναι, 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 φτάσανε τη μέση. Και με το άλλο μάτι που τα βλέπω τώρα το κανονικό. Πω πω, ωραίο χαβά κάνει ρε. Πω πω, μπήκε ο σαϊνάς. Κατέβηκα λίγο κάτω, μπήκε ο σαϊνάς. Στο διάστημα αυτό μπήκε ο σαϊνάς. Τα κυνηγάει ο σαϊνάς. Πήγε το σάινι, παιδιά. Τα κυνήγησε, ναι, μας το χάλασε το χαβά. Επάνω που είχαν στηθεί, δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω όλο το παιχνίδι. Μπήκε και τα κυνήγησε και τα κυνήγησε και ήρθανε κάτω. Ναι, ρε. Και του πήρε και περιστέρι. Του πήρε και περιστέρι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Αυτό το πράγμα γίνεται εδώ το πρωί σήμερα, εδώ στην Πιερία, στην Πέτρα. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε περιστέρια. Σχεδόν από όλα τα παιδιά τους έφαγε και ένα περιστέρι. Και τώρα πάνω που τα πήγα να τα τραβήξω, ακούσατε αυτό το μπαμ και άρχισε το κυνηγητό. Δεν τον τράβηξα καθόλου το σάινα. Εντάξει, μετά τα πουλιά λογικό ήταν σπάσανε. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Δεν το αντέξανε, όχι, όχι. Άλλα τον αντέχουν τον πόνο, άλλα δεν τον αντέχουν. Τίποτα. Πάμε να τα δούμε και μέσα τώρα. Μας χάλασε όλο το χαβά. Θα δούμε και τα πουλάκια τώρα. Πρέπει να φάγει και ένα σαϊνάς. Πολύ τρομοκρατημένα, λογικό είναι. Μιλάμε για πολύ χοντρό μπάσιμο. Και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν και το χαβά, αυτό είναι.
Αυτό είναι ρε γάμο το. Ενώ δείχνανε, κάνανε μια ωραία κίνηση, μπαλάτα, τα μάτια σα. Μπήκε ο Σαενάς, τους έκανε ένα κυνήγι, τα διέλυσε. Σπάσανε, λογικό είναι. Είδανε το χάρο με τα μάτια. Δεν ξέρουμε τις αντιδράσεις των περιστεριών. Άλλα περιστέρια πάνε και σβήνουν, δηλαδή άλλα πάνε προς τα πάνω και τα κυνηγάει μετά και τρώει σίγουρα εκεί, και άλλα έρχονται κάτω. Αυτά εδώ πέρα προτιμήσανε να γλιτώσουν τη ζωή τους και ήρθαν όλα κάτω. Κατά συνέπεια μας χαλάσε και το χαβά. Εντάξει. Τουλάχιστον μισό έχει φάει ρε φίλε. Δεν μιλάμε για να μετρήσει. Τώρα αυτό το ένα μακάρι να έρθει. Αλλά δύσκολο. Κάτσε να μετρήσω κιόλας. Ναι, κάτσε θα φύγω τώρα λίγο από τη μέση εγώ. Καλά. Και τελειώνω με αυτό που σας λέω, ότι έχει βάλει και το σημάδι για το Σαενά, αλλά δυστυχώς θα τρώει και με αυτό. Τρώει και την πογιά μαζί. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Καλή φίλε, χρονιά να έχουμε. Περίμενε λίγο. Εντάξει, θα πεις. Φίλε Δημήτρη, είσαι πολύ άτυχος, να σου το πω έτσι ευθέως. Γιατί μπορεί και να τα μάτια σαν τα περιστέρια σου. Έκανες μια πολύ ωραία κίνηση, τα τράβαγα λέω μπαλάτα, μπαλαρινάτα, και πάνω που πήγανε τα πουλιά να δείξουν, άρχισε το κυνήγι. Τώρα έγινε αυτό το μπάχαλο τώρα που είδες εσύ επάνω. Δηλαδή, εν ολίγης μας χάλασε το χαβάρε, φίλε. Ήταν θα το ευχαριστιόμασταν. Γιατί πιστεύω έχεις και ωραίο πεσό. Όταν αρπάξανε τα πουλιά, βέβαια σπάσανε να λέμε την αλήθεια, πρέπει να λέμε τις αλήθειες, προκειμένου να τα φάει. Σου λέει, είδανε το χάρο με τα μάτια, είπα. Άλλα αντιδράνε, πάνε πιο ψηλά και τα τρώει σίγουρα. Αλλά την κάνουν και έρχονται κάτω. Εντάξει. Εσένα ήταν πολύ τρομοκρατημένα και ήρθανε κάτω. Μας χάλασε την πεταξιά. Δεν πειράζει όμως αυτό. Δεν υπάρχει περιστερά στην Ελλάδα να με του έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Υγεία να έχουν πάνω απ' όλα και καλή χρονιά. Ναι, ρε φιλαράκι. Καλές πεταξιές σε όλο τον κόσμο και από εκεί και πέρα περιστέρια θα πετάξουν κι άλλα. Ναι, ρε φιλαράκι. Εννοείται. Και σου εύχομαι να μην ξαναπεί το Σαΐνι και να σου ξανακάνει τη χαλάστρα. Να δούμε ένα χαβά ολοκληρωμένο. Γιατί αξίζει όντως. Τα περιστέρια σου αξίζουν. Αλήθεια σου λέω. Δεν στο λέω τώρα για να σε φτιάξω. Όχι. Αλήθεια το λέω. Το πιστεύω αυτό που λέω. Αλλά το είδα την εικόνα με το Σαϊνά και εκεί είδα ότι. Εντάξει. Βάρακε εσύ κοπάνα, είσαι ό,τι και να κάνει τώρα αυτό. Εδώ ούτε με βαρύματα ούτε με βαψίματα που έχει κάνει και πάλι στα τρώει. Τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γεια σου φίλε Δημήτρη και του χρόνου ρε φίλε. Γεια χαρά. Γεια.